Εγώ για τον Σόιμπλε τι έχω πει. Ο Σόιμπλε δεν μου είναι συμπαθής. Όμως είναι Γερμανός. Και οι Γερμανοί σου λένε γιατί εσείς 7 χρόνια δεν καταφέρατε να προσαρμοστείτε. Οι Πορτογάλοι πώς καταφέρατε σε 2 χρόνια και βγήκαν από το μνημόνιο. Οι Ιρλανδοί, οι Κύπροι. Εσείς. Αν ήταν το ευρώ κακό, δεν θα ήταν και για τους άλλους. Αυτό μόνο σκεφτείτε. Δεν χρειάζεται. Ξέρετε, όπως ένας δικαστής όταν δικάζει και είναι έξυπνος, δικάζει έντιμα, δηλαδή βλέπει την πραγματικότητα. Αν το ευρώ είχε κάποιο πρόβλημα σαν νόμισμα ή αν δημιουργούσε ασφυκτικές συνθήκες για ένα λαό, θα το έκανε το ίδιο για όλους τους λαούς. Απλά εμείς τι θελήσαμε, να διατηρηθούν οι παθογένειες, να μην τα αφαιρέσουμε τις παθογένειες και να πάρουμε το χέρι για δανεικά. Και να βρίσκουμε αυτούς που μας δίνουν δανεικά. Αυτό με συγχωρείτε είναι μια μέθοδος που εμένα δεν θα πάρει. Δηλαδή εγώ να δημιουργώ τα ελλείμματα. Να απευθύνομαι σε ένα να μου δίνει που αν ήθελα δεν απευθυνώ. Να στοχεύαμε το 9. Μπορούσαμε το 9 να τα φροντίσουμε και να πούμε κύριοι κόφτε το λαιμό σας, δεν πληρώνουμε κανένα. Όμως, τι συνέπειες θα είχε αυτό. Δεν θα μας δίνανε πετρέλαιο, δεν θα λειτουργούσαν αυτοκίνητα, δεν θα μας δίνανε φάρμακα, οι εισαγωγές όλες θα τελειώνανε. Θα ζούσαμε ανθρωπιστική και θα σταματούσε τις συντάξεις τουλάχιστον για ένα εξάμεινο και η μισθή του δημοσίου. Η χώρα ανάντεχε σε τέτοια δοκιμασία, η Ελλάδα του 2010, του σημερινή, δεν αντέχει. Στο μνημόνιο πήγαμε γιατί θέλουμε θέλαμε και θέλουμε η μετάβαση να γίνει με ζώσα Ελλάδα. Αν είναι να νεκρωθεί η χώρα, μπορούσαμε να παίρνει. Να σηκώσουμε τα χέρια και να πούμε: κύριε, ό,τι χρωστάμε δεν έχουμε πάρει. Το πλήκο θα το πούμε. Δεν αναγνωρίζουμε χρέο. Αυτό είναι πολύ απλό. Αρκεί να υπάρξει ο πρωθυπουργό, να σηκώσει το βάρο. Ποιο βάρο? Το να μην έχουμε φάρμακα, να μην έχουμε βενζίνε για τα αυτοκίνητα, να μην έχουμε εισαγόμενα ήδη. Και αν πάτε σε ένα σούπερ μάρκετ, στους 20.000 κωδικούς, οι 19.500 είναι εισαγωγή. Κωδική. Αν μπορεί η Ελλάδα από το ευρωπαϊκό επίπεδο να πάει σε επίπεδο Βενεζουέλας και Βολιβίας και βρει πρωθυπουργό που να κρατήσει το λαό ή να το υποστεί, αυτό γίνεται. Ίσως είναι και πιο καλό. Έτσι δεν είναι. Γιατί θα χάσουν τα λεφτά τους και οι ξένοι και θα εισκάσουν. Αλλά αρκεί να αντέξουμε αυτή τη δοκιμασία.